Κουμπάροι ποιοι είναι? Κουμπάρος είναι ο Αναστάσιος Ντούγκας, είναι δικηγόρος. Πολύ καλός φίλος. Εσύ είσαι κουμπάρα με τον Τάσο. Είμαστε, ναι, είμαστε και κουμπάροι και φίλοι. Είσαι κουμπάρα του κουμπάρου εσύ. Έχεις λάβει και εσύ προσκλητήριο. Κουμπάρα του κουμπάρου. Αγγελικούλα μου, μπορούμε να πάρουμε λίγο τον Τάσο ένα τηλέφωνο. Έχουμε και το μέσον εδώ. Είναι στα δικαστήρια. Είσαι παρακουμπάρι του Ντάνου. Είσαι παρακουμπάρι. Ναι, δεν θα με κάνει παρανυφάκι, Δήμητρα, θα με παρακουμπάρι. Σας πάντρεψε δηλαδή. Ναι. Α, είναι τόσο κουμπάρος. Είμαστε, έχουμε κουμπαριά. Υπάρχει λίγο κουμπάρος. Εννοώ. Είσαι κουμπάρος ή δεν είσαι. Καμιά φορά ρε παιδί μου το λένε και μπορεί να είναι αδερφός κουμπάρο. Κάτι τέτοιο. Αλήθεια, τον έχουμε. Τάσο μου. Τάσο, η Θεή είμαι. Τάσο, είμαι η Θεή. Τάσο, με ακούς. Είμαι στην εκπομπή και σε έχουμε βγάλει ζωντανά στον αέρα. Είμαι ζωντανά τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έβαλα το μέσο. Είσαι καλά. Καλά, καλά, Θεή μου, εσύ. Παίξαμε μόλις ένα βίντεο και σχολιάζαμε το γάμο που έρχεται, όπου εσύ είσαι ο κουμπάρος. Σωστά. Σωστά. Πες και κάτι, γι' αυτό σε πήρα λίγο. Έλα, μετά, σου έχεις το δικαστήριο τώρα. Με λίγο σε δύσκολη στιγμή, δεν ήμουν προετοιμασμένος για τον αέρα. Να πω η ώρα η καλή στα παιδιά, τι να πούμε όμως. Θεέ μου, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Ελλάδα, τι να πούμε ρε παιδιά, τα παιδιά προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Και καλά κάνουν. Εγώ να τους ευχηθώ η ώρα η καλή, να τους ευχηθώ το καλύτερα. Έτσι τους βγαίνει ούτως ή άλλως. Γενικά είναι ένα ζευγάρι που έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ούτως ή άλλως, και ο Δημήτρα είναι δύο παιδιά που κρατούν πάρα πολύ χαμηλά τους τόνους. Και εσύ που το ήξερες, νομίζω, και εγώ που τους ξέρω, ήταν σίγουρο ότι αυτοί οι δύο θα διηγηθούν στην εκκλησία. Τάσο, κάποιοι ξαφνιάστηκαν με την είδηση του γάμου, γιατί προφανώς επειδή έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους και ήπιους τόνους, δεν έχουν δημοσιοποιήσει πάρα πολύ τη σχέση τους. Κάποιοι ξαφνιάστηκαν με την ανακοίνωση, με το προσκλητήριο του γάμου. Είσαι. Ναι, εγώ είμαι, Τάσο. Η κουμπάρα! Η κουμπάρα του κουμπάρου. Μαρία, του κουμπάρου. Η Μαρία, μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχε πάρα πολλές νομικές ερωτήσεις. Τη είχα πει ότι δεν θα βγω στον αέρα και με έπρεπε όλο το Σαββατοκύριακο. Ό,τι νομικά θέματα είχε, ναι, ναι, μου τα ρωτούσε. Και καλά, σε όλε τι απορίε τώρα. Για το ρεπορτάζ, Βρετάσο τώρα. Εντάξει, μην τα βγάζει όλη τη χώρα κι εσύ. Ωραία. Εγώ το ήξερα. Η Φέη, νομίζω, που κάνει παρέα με τη Δήμητρα και τη γνωρίζει τη Δήμητρα πολύ καλά, το ήξερα. Είχαμε πει, νομίζω, ότι όλοι το ξέραν ότι αυτό δεν βγάζει κάτι. Τώρα, πέραν της πλάκας, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Έχει βγει πρόσκληση και βγήκε και στα site. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Αλλά έκανε την πάντα και σε εμάς. Στους Αγίους Ισιδώρους θα γίνει ο γάμος, Τάσο. Ναι, ναι, ναι. Που ξέρουμε, ναι, ότι τα παιδιά εκεί γνωρίστηκαν. Σωστά. Σωστά, σωστά, Θεή μου. Και νομίζω, αλλά ότι νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε τα παιδιά. Σχέση. Δεν θα ήταν ωραίο να μιλάω για το γάμο τους. Εγώ να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Είσαι ο μοναδικός κουμπάρος. Πραγματικά, νομίζω ότι εν καιρό θα τα πούν όλα τα παιδιά. Πες μας αυτό, έχει πολλούς καλεσμένους ο γάμος αυτός? Φαντάζομαι θα έχει. Τους φίλους γνωστούς τους θα έχουν. Τα παιδιά θα έχουν καλεσμένους. Και πάρτι μετά, κάτι σε γλέντι. Στο προσκλητήριο δεν είδαμε γλέντι. Κάτι δεν θα έχει, κάτι θα έχει. Θα έχει και live από τραγουδιστές. Δώσε μας, πες μας κάτι. Live. Θα έχει, θα έχει. Θα τα πει η Δήμητρα με τον Γιώργο. Θα τα πει, νομίζω, σε λίγες μέρες η Δήμητρα με τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου. Πολλά φιλάκια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Συγγνώμη για την αναστάτου. Βιάστηκε. Να γυρίσει την αίθουσα. Η έδρα, φώναζε η έδρα. Δεν είναι. Ο οποίος ξεκινάει και φέτος με την Αγγελική Νικολούλη, σωστά? Ναι, βέβαια. Θα είναι με την Αγγελική. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Θα είναι, θα είναι. Το συνάντησε και στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και να του πω και περαστικά, γιατί είχε ένα θεματάκι με το πόδι του.